ask me if I prefer to win a game. Normal that I prefer to win a game. Προτιμώ να κερδίσω προφανώς ένα παιχνίδι, είναι φυσιολογικό. But this 0-0 away in Bratislava, facing a good opponent, gives us the possibility to have in our hands the last game, because finally will depend about our performance against Lincoln. Το 0-0 απέναντι στη Σλόβαν Πρατισλάβα, απέναντι σε μια καλή ομάδα, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε ήδη να διαχειριστούμε την πρόκριση με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Lincoln. Not to tell you that for Slovan it will be a hard game in Copenhagen. Για να μην σας πω. Even if Copenhagen qualified. Ότι ακόμα και για τη Σλόβαν δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι στην Κοπενχάγη, μιας ακόμα και αν η Κοπενχάγη έχει ήδη προκριθεί. Ο ΠΑΟΚ και στα δύο τελευταία παιχνίδια και με την Κοπενχάγη, αλλά και με, σήμερα με τη Σλόβαν, έκανε αρκετές φάσεις. Αν σε αυτό βάλουμε και το παιχνίδι στο Περιστέρι, δεν έχει το εύκολο γκολ. Αν τον αγχώνει αυτό το γεγονός, ότι και ο Τσούπα και ο Σβιτέρσκι στα τελευταία παιχνίδια, βέβαια μιλάμε για συνολική προσπάθεια, δεν έχουν το εύκολο γκολ και έχει ως αποτέλεσμα πάνω να μην παίρνει και τα αποτελέσματα. Γιατί ήταν καλύτερος κατ' εμέ και σήμερα και με την Κοπενχάγη, το Μάσο Ατρομήτων είναι μια άλλη ιστορία. But are not just Carol or Chubby that haven't scored easy goals in these games, as you mentioned. Are all the players, because we arrived with, today was Bise, was Mitrica, was maybe Thomas Murg, the other time was Jasmine, was Omar, there are all the players. I cannot say that I am worried about this, but normally that it's a fact that affected us in these last, last games, especially in the last two games, because we should have scored. And in Atromitos, we should have a different result. And today, we might have a different result if we were able to score one of these opportunities that we created, or at least from the moments that we arrived close of 16 and we interpreted wrong the last decision, the last moment, the last pass, the last finalization. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο του Τσουμπάκου, μην του κάνουν Σβιτέρσκι για όσον αφορά το εύκολο γκολ. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν βρεθεί στην θέση να σκοράρουν και δεν το καταφέραν. Ακόμα και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, σίγουρα θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και με τον Ατρόμητο. Θα έπρεπε να ήταν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και με την Κοπενχάγη. Και σήμερα είχαμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφτασαν σε θέση για να σκοράρουν. Ο Μπίσεσβαρ, ο Μητρίτσα, ο Μαρ, ο Ελκαντουρί, ο Μούρκ σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Ζίβκοβιτς, έχουμε παίκτες οι οποίοι δεν αξιολογήσαμε σωστά την κατάσταση όταν φτάσαμε ειδικά στην τελευταία φάση του γηπέδου, στην αντίπαλη περιοχή. Οπότε αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε συνολικά. And you're right, sorry, against Copenhagen home. There were unbelievable opportunities, yes. Με την Κοπενχάγη στην έδρα μας, έχετε δίκιο, μιλάμε για απίστευτες ευκαιρίες οι οποίες χάθηκαν. Κατ' επέκταση αυτής της ερώτησης, είχε τον έλεγχο η ομάδα του, σίγουρα ήταν καλύτερη. Δεν συμφωνεί ότι στο τελευταίο τρίτο υπήρχε μια βιασύνη, μια τσαπατσουλιά, πώς μεταφράζεται θα μου πεις, μια επωλαιότητα. Ήταν το γήπεδο, δεν βγήκαν τελικές πάσεις, δεν βγήκαν μεγάλες ευκαιρίες, ενώ έφτανε μέχρι εκεί. I believe that you mentioned the correct word rush. It was a rush because we wanted a lot to win the game. We played with this pressure of winning the game to cancel the last performance from Sunday. And also we wanted to make the qualification from today. And we don't have in this moment, even if we have some players with individual experience, we don't have a group, and this I already said after Atromitos, we don't have a group with maturity of these situations to know to win games, to have more calm, more control, more patience, until we arrive clear in front of the goal. Νομίζω ότι η λέξη βιασύνη, η οποία αναφέρατε και η ίδια, είναι η λέξη η οποία χαρακτηρίζει περισσότερο την κατάσταση σήμερα. Υπήρχε μια βιασύνη γενικότερα. Θέλαμε πάρα πολύ να καταφέρουμε να σκοράρουμε, να κερδίσουμε για να σβήσουμε την κακή εμφάνιση η οποία υπήρχε την Κυριακή απέναντι στον
Ατρόμητο. Από εκεί πέρα έχω αναφέρει ξανά ότι, και το είπα μετά τη συνέντευξη τύπου στον Ατρόμητο, ότι το group δεν έχει την απαραίτητη ωριμότητα για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Υπάρχει μια βιασύνη, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να πάρουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση, any question from Slovak media, anyone? Έλα, Δημήτρη. Είχαμε την απορία και πριν τον αγώνα και τελικά πράγμα το μάτς πήγε προς την ισοπαλία. Στο τέλος αισθάνεται ήταν λίγο παραπάνω βιαστική η παίκτη και έδωσε σε ρίσκο και τις επιστροφές τους έτσι ώστε να χαθεί το μάτς. Είχε κάποιες εντολές για αυτό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας που ήταν λίγο παράξενο σε σχέση και με την τελευταία αγωνιστική. Why is different and strange? Με τον κίνδυνο να χαθεί σήμερα το παιχνίδι. With there was a too much open game in the end, very open game. No, this I believe that came from the feeling that we can win the game. Νομίζω ότι αυτό προήλθε από την αίσθηση την οποία έβγαζε η ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Because in second half we started having the huge control of the ball, and yes, from time to time it was normal to have transitions on the back, but after this again we came and we pressed our opponents in their half of the pitch, and was normal to have this rush because, as I said, when you feel that you can win a game from inside of the pitch, you go. Even if this I told at the end of the game to our players, to aspects that everything is in our hands and we have to be focused to win the last game with a perfect performance. And the second aspect is that if you are not able to win a game, you have to know to finish without defeat. Ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, σήμερα που πιέσαμε πολύ, περισσότερο ήταν φυσιολογικό στο να υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα υπάρχει transition, το οποίο θεωρώ πως διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε να διαχειριστούμε. Υπήρχε η βιασύνη, ναι, η βιασύνη αυτή έρχεται όταν έχεις την αίσθηση ότι μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι. Δύο πράγματα είπα στους παίκτες μου όταν τελείωσε το παιχνίδι. Το πρώτο, ότι τα πράγματα δεν είναι στο χέρι μας, θα πρέπει να έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή απόδοση στο τελευταίο παιχνίδι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Και το δεύτερο είναι ότι όταν ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το κερδίσεις, σίγουρα δεν το χάνεις. But we have one thing to do, just one thing, to think about the next game, not to think about cup, title, Europe, Conference League, just the next game. No. We had too many and too big ups and downs from one game to another game. As results, winning 3-1 in Panathinaikos, losing 2-0 in Atromitos, winning AEK Athena 2-0 and after home 1-1 instead to win against Slovan and to have an easier schedule in these last two games. So it's obvious that something is not perfect, and I feel, I try to understand what happens also in Europe, and especially with these teams that want to win but are at a new beginning, it happens. Happened to Manchester City in 2016, is happening now to Juventus Torino in Italy. Could happen also for us because there are new situations, new coach, new philosophy, everything is new. But the will of the players, I can guarantee that is huge to change this and to become a winner team. For this reason, I have to protect the group, and also we have to be focused in the next game. In the next game like this, we are able to not to think too far and to do everything for the next game. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στην προκειμένη φάση είναι να μην σκεφτόμαστε
πολύ μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, να μην σκεφτόμαστε αν το επόμενο παιχνίδι από αυτό που θα παίξουμε θα είναι στο Conference League, θα είναι στο κύπελο, θα είναι στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα συσσαγωγικά στην χρονιά. Πολλά αποτελέσματα τα οποία ήταν είτε πολύ καλά είτε άσχημα για εμάς. Μετά το 3-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό ήρθε ένα 2-0, το οποίο ήταν μια ήττα από τον Ατρόμητο. Κερδίζοντας την ΑΕΚ ήρθε μια ισοπαλία με τη Σλόβαν στην έδρα μας. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να είναι διαφορετικό για να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα την συνέχεια. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Συνέβη σε ομάδες εννοώ που βρίσκονται σε μια νέα αρχή, με καινούριο προπονητή, με νέα φιλοσοφία. Συνέβη στην Manchester City το 2016, συμβαίνει τώρα στην Juventus. Η δουλειά μου είναι να προστατέψω την ομάδα. Η δουλειά μου είναι να θέτω το στόχο του να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι η θέληση των παιχτών και η προσπάθεια είναι τεράστια.